Οι πυροσβέστες κάνουμε ένα δύσκολο και απαιτητικό επάγγελμα. Δουλειά μας είναι να επεμβαίνουμε εκεί που κάτι έχει ήδη πάει στραβά ή που υπάρχει κίνδυνος να πάει πολύ άσχημα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά μας να ξεκινάμε την αποστολή μας με καλή προετοιμασία, καλή υποστήριξη και με έγκαιρη διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων μέσων. Στη δουλειά μας αναπόφευκτα ερχόμαστε αντιμέτωποι με συνθήκες και εικόνες καταστροφών και βίαιων γεγονότων, κάτι που με την πάροδο του χρόνου μας επιβαρύνει με ένα δύσκολο φορτίο. Ωστόσο, αντλούμε τεράστια ηθική και ψυχική ικανοποίηση όταν η αποστολή μας πηγαίνει καλά και προλαβαίνουμε τα χειρότερα. Πολλές φορές τα καταφέρνουμε. Δυστυχώς όχι όλες. Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι ένα μέρος μόνο των συμβάντων που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια της εργασίας μας. Κι όμως, πολύ συχνά, για τις επεμβάσεις μας στις δασικές πυρκαγιές είναι που κυρίως ακουγόμαστε στην κοινωνία. Βλέπετε, στις δασικές πυρκαγιές είναι εύκολο η φωτιά να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και να δημιουργήσει σοβαρές συνέπειες για μεγάλο αριθμό ανθρώπων και δραστηριοτήτων. Και παρόλο που ποτέ οι πυροσβέστες δεν παίρνουν αψήφιστα την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς, αρκετά συχνά ακριβώς αυτό συμβαίνει, στον χρόνο που είναι ανθρωπίνως δυνατό μέχρι να καταφτάσουν τα πρώτα οχήματά μας στην αιστεία. Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Κάθε πυρκαγιά χρειάζεται οξυγόνο και καύσιμη ύλη για να αναπτυχθεί. Και δυστυχώς στις τελευταίες δεκαετίες η καύσιμη ύλη στα δάση μας είναι κάτι παραπάνω από άφθονη, σε ποιότητα και ποσότητα τέτοια, ώστε να επιταχύνει τον χρόνο που απαιτείται για να λάβει μεγάλες διαστάσεις μια πυρκαγιά. Η αλλαγή του χαρακτήρα των κοινωνιών μας οδηγεί συστηματικά τους ανθρώπους σε απομάκρυνση από τα δάση και την ύπαιθρο, και έτσι δραστηριότητες όπως η βόσκηση, η τοπική ξύλευση κλπ., που για πολλές δεκαετίες μείωναν τη διαθέσιμη καύσιμη ύλη και βοηθούσαν στη διαχείριση των δασών με φυσικά ενταγμένο τρόπο, πλέον έχουν πάυσει οριστικά σε μεγάλο μέρος των δασών μας. Ταυτόχρονα, τα δασαρχεία για πολλά από τα πρόσφατα χρόνια δεν διέθεταν τα μέσα για την πραγματοποίηση εργασιών, όπως η απομείωση της ισορρευμένης καύσιμης ύλης, την συντήρηση και χάραξη δασικών οδικών δικτύων, την ανανέωση αντιπυρικών ζωνών κλπ. Έτσι λοιπόν, συστηματικά τα τελευταία χρόνια, οι πυροσβέστες βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πυρκαγιές, τις οποίες είτε δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε, είτε ακόμα και όταν με πολύ μεγάλη επιθετικότητα από πλευράς μας προσπαθήσουμε να προσβάλλουμε, αυτές καταλήγουν απλά να περνάνε από πάνω μας και να συνεχίζουν την επέκτασή τους παρά τις προσπάθειές μας. Καταλήγουμε λοιπόν αποκαμωμένοι να τρέχουμε σε έναν αγώνα στον οποίο βγαίνουμε συνεχώς δεύτεροι, πίσω από τη φωτιά, μέχρι κάποιος άλλος παράγοντας, μια αλλαγή στον άνεμο ή κάποια μορφολογία, να μας δώσει την ευκαιρία να ξαναεπιτεθούμε με κάποια προοπτική. Πέρα από την έλλειψη πρόληψης όμως, οι πυροσβέστες ερχόμαστε αντιμέτωποι και με μια σειρά άλλα ζητήματα που δυσκολεύουν πολύ το έργο μας. Οι προσλήψεις προσωπικού τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό μικρότερες σε σχέση με τις ανάγκες, καθώς πολλές νέες υπηρεσίες ιδρύθηκαν. Και ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος των συμβάντων που καλούμαστε να επέμβουμε. Και αυτή η έλλειψη προσωπικού οδήγησε στην συστηματική υπερεργασία. Αξίζει εδώ να σημειώσω ότι οι πυροσβέστες υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς τις επιπλέον ανάγκες που δημιουργούν μεγάλα συμβάντα ή έκτακτες καταστάσεις, εργάζονται 192 ώρες τον μήνα. Όταν λοιπόν λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών διαταχθούμε να δουλέψουμε παραπάνω, οι πυροσβέστες καταλήγουν ενίοτε να έχουν εργαστεί 250 και πλέον ώρες. Πέρα από τη συσσόρευση σημαντικής κόπωσης που προκαλείται, οι πυροσβέστες δεν αμείβονται για την επιπλέον αυτή εργασία, όπως συμβαίνει με οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο που αναγκάζεται να εργαστεί πέραν του ωραρίου του. Συσσωρεύουμε απλώς οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης, οι οποίες πλέον όλοι παραδέχονται ότι είναι αδύνατο να χορηγηθούν. Κατάσταση που αναγνώρισε μέχρι και ένας πρώην αρχηγός του σώματός μας σε κάποιο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας πριν 2 χρόνια, παραδεχόμενος ότι οι επιφυλακές είναι ο μόνος τρόπος για να υλοποιηθεί η καθημερινή επάνδρωση της υπηρεσίας. Έτσι, οι πυροσβέστες πλέον στερούμαστε πράγματα που νομίζαμε ότι ήταν αυτονόητα στον 21ο αιώνα, όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός, ο ποιοτικός χρόνος με τις οικογένειές μας ή οι θερινές διακοπές με τα παιδιά μας. Και ας αναλογιστούμε όλοι μας εδώ τι ρόλο έπαιζαν στην παιδική μας ηλικία και στην κοινωνική και συναισθηματική μας ανάπτυξη οι ημέρες παραθερισμού με τους γονείς μας. Οι προσλήψεις πυροσβεστών μέσω πανελληνίων εξετάσεων δεν επαρκούν για να καλύψουν άμεσα τα κενά, αφού οι ΣΑΚΤΕΙ βγαίνουν στην υπηρεσία μετά από 4 χρόνια φοίτησης στις ακαδημίες. Ενώ οι προσλήψεις στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων αφαιρούν σε προσωπικό που απασχολείται σε πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα και δεν εντάσσεται ακόμα τουλάχιστον σε όλες τις λοιπές υπηρεσίες του σώματος. Έτσι λοιπόν, σήμερα οι πυροσβέστες γενικά είμαστε λίγοι, γερασμένοι και κουρασμένοι. Και αν ανοίξουμε λίγο την οπτική μας και στα άλλα συμβάντα που καλούμαστε να επέμβουμε πέρα από τις δασικές πυρκαγιές, νομίζω ότι εύκολα θα συμφωνήσουμε όλοι ότι μια ομάδα πυροσβεστών με μέσο όρο ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών, όπως συμβαίνει σήμερα στο σώμα, μάλλον δεν είναι η καλύτερη δυνατή ομάδα για να σώσει εμάς ή τα παιδιά μας από μια πυρκαγιά στο σπίτι μας. Επιπλέον, λόγω σημαντικών εξελίξεων στον επιστημονικό τομέα, γνωρίζουμε πλέον ότι η εργασία πυροσβεστών σε τέτοιες συνθήκες
οδηγεί με απόλυτη βεβαιότητα σε σημαντικά προβλήματα υγείας, σε πρόωρους θανάτους και σε καρκινογενέσεις. Χωρίς να το έχουμε ακόμα επαρκώς μετρήσει στην Ελλάδα, όσοι εργαζόμαστε στον επιχειρησιακό τομέα, όσοι υπηρετούμε δηλαδή σε βάρδιες και βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, ήδη το παρατηρούμε αυτό στον περίγυρό μας. Το ζήτημα της λήψης συνολικών μέτρων και όχι απλά και μόνο ενός οικονομικού επιδόματος για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της δουλειάς μας είναι άμεση, επιτακτική ανάγκη. Και παρακαλώ μην καταγράψετε την πρόταση αυτή ως ένα απλό συντεχνιακό αίτημα, αλλά ως μια αγωνιώδη έκκληση για δράση. Στα μάτια των απλών ανθρώπων, το γεγονός ότι οι πυροσβέστες τρέχουμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση από όπου όλοι οι άλλοι τρέχουν να σωθούνε, συχνά μας κάνει να μοιάζουμε με ήρωες ή με ιδιαίτερους ανθρώπους. Πολλές φορές άνθρωποι που έχουμε βοηθήσει, με βαθιά εκτίμηση στο βλέμμα τους, μας αποκαλούν έτσι. Όμως θέλουμε ο κόσμος να ξέρει πως, όσο κι αν εμείς οι πυροσβέστες αντλούμε βαθιά ηθική ικανοποίηση όταν βλέπουμε ότι τα καταφέραμε, δεν θέλουμε να είμαστε ήρωες. Θέλουμε να αντιμετωπιζόμαστε ως χρήσιμοι επαγγελματίες και για να γυρνάμε υγιείς και αρτημελείς στα σπίτια και τις οικογένειές μας κατά τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου, αλλά και για πολλά χρόνια μετά. Το ζήτημα του ανθυγιεινού της εργασίας μας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Κάθε χρόνο, ειδικά μετά από μεγάλες καταστροφές, αποδεικνύεται ότι είναι εξαιρετικά επίγουσα η ανάγκη να λυθούν τέτοιου είδους ζητήματα. Ωστόσο, καθώς απομακρυνόμαστε χρονικά από κάθε μεγάλη καταστροφή, η επικαιρότητα την επισκιάζει. Τέτοιες πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή αναδεικνύουν σε βάθος τα προβλήματα που μας απασχολούν και μακάρι να πυκνώσουν. Σας ευχαριστώ πολύ.